Στην γραμμή, Γιάννη. Καλησπέρα. Μόλις η κυρία Μέρκελ κατέβηκε από το αυτοκίνητο, υποδέχεται, έχει σίγουρα καλύτερη εικόνα από μένα από ό,τι στο σημείο που βρίσκομαι εγώ, την υποδέχεται ο Πρωθυπουργός στο μαζί μου. Είναι απέναντι δεκάδες φωτογράφοι, συνεργεία τα οποία απαθανατίζουν. Κυρίως φωτογράφοι οι οποίοι απαθανατίζουν τις σκηνές και την κυραψία λίγο πριν μπουν στο εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου. Χαμόγελα είδαμε, Γιάννη. Βεβαίως. Για τρίτη φορά στη χώρα μας η κυρία Μέρκελ. Τώρα βλέπουμε μπαίνει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, βλέπουμε τα απευθείας πλάνα. Θα έχει λοιπόν συνομιλία με τον Πρωθυπουργό, όπως μας έλεγες, Γιάννη. Ναι, θα έχει μια συνομιλία με τον, Πρωθυπουργό και αμέσως μετά τις συνομιλίες, όπως λέγαμε πριν από λίγα λεπτά, θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τα ελληνικά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ εδώ στην Αθήνα. Είναι η τρίτη επίσκεψη, να επαναλάβω, Γιάννη, από το 2012. Από το 2012 που πραγματοποιεί στην Αθήνα η κυρία Μέρκελ. Είναι η πρώτη επίσκεψη όμως που πραγματοποιεί την μεταμνημόνιο, θα έλεγα, εποχή, διότι τις άλλες δύο επίσκεψεις που είχε κάνει ήταν δύσκολες χρονικά για την Ελλάδα στιγμές. Που ζούσε η χώρα μέσα από τα μνημόνια, μέσα από τα δύσκολα. Να ακούσουμε λίγο, Γιάννη, αυτή τη στιγμή μιλάει ο κύριος Τσίπρας, να τον ακούσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως, που έρχεται, έχετε έρθει αρκετές φορές. Τελευταία ήταν πριν από 5 χρόνια, με σούση της κρίσης. Πιστεύω ότι σήμερα έρχεστε σε μια διαφορετική Ελλάδα, που μετά από πολύ μεγάλες δυσκολίες κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση και να μπει οριστικά στο δρόμο της ανάπτυξης και της κοινωνικής ανασυγκρότησης. Αυτό το διάστημα περάσαμε δυσκολίες, περάσαμε και από κοινού δύσκολες στιγμές και αντιθέσεις και συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Όμως καταφέραμε να βρούμε στα πλαίσια αυτά που πάντοτε η Ευρώπη και στις διαδικασίες που πάντοτε η Ευρώπη ακολουθεί, μέσα από συνθέσεις και συμβιβασμούς, λύσεις, για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις. Και πιστεύω ότι σήμερα είμαστε σε θέση να πούμε ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή συνοχή και να ξεπεράσουμε την ελληνική κρίση, που ήταν ταυτόχρονα και η ευρωπαϊκή κρίση. Η Ελλάδα, πιστεύω ότι σιγά σιγά όχι μόνο βγαίνει από την κρίση, αλλά μετατρέπεται από μέρος του προβλήματος, μέρος της κρίσης, σε μέρος της λύσης. Αποτελεί μια σημαντική χώρα στην καρδιά της, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν πυλώνα σταθερότητα σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Και βεβαίως μια δύναμη που προβάλλει πάντοτε την ανάγκη της συνεργασίας στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως έχουμε νέες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε στο κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι, παρά το γεγονός ότι ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Πιστεύω ότι έχουμε ένα κοινό κίνδυνο μπροστά μας, την άνοδο της λαϊκιστικής ακροδεξιάς, της αντιευρωπαϊκής λαϊκιστικής ακροδεξιάς και άλλων αντιευρωπαϊκών δυνάμεων που απειλούν το κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και απέναντι σε αυτή την κοινή πρόκληση, πιστεύω ότι πάλι όλοι όσοι πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ιδέα θα ψάξουμε να βρούμε λύσεις. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ξανακαλωσορίσω και να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως το ταξίδι σας, η επίσκεψή σας αυτή κλείνει έναν κύκλο δύσκολο στις σχέσεις των δύο χωρών και ανοίγει μια πιο αισιόδοξη προοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, ήρθα πολύ ευχαρίστως εδώ.
για να μπορέσω να συζητήσω διάφορα θέματα μαζί σας. Πέρασαν δύσκολα χρόνια. Εκείνο το οποίο που καταφέραμε είναι να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πνεύμα και να λύσουμε να ασχοληθούμε με διαφορετικά προβλήματα τα οποία είχαν κάποια στιγμή επικαιρότητα και είχαν κάποια μεγάλη σημασία για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός πέρασε από μια πολύ δύσκολη φάση και θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτά τα οποία κατάφερε η Ελλάδα παρά τις οικονομικές δυσκολίες και την σκληρότητα των μέτρων και αυτά τα οποία προσφέρει η Ελλάδα ακόμα και σήμερα. Και όσον αφορά τη συνολικό ρόλο στα Βαλκάνια, αυτά θα είναι βεβαίως και αντικείμενο των συζητήσεών μας σε μια χρονική στιγμή που είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν τη συνομιλία των δύο ηγετών. Αναμένουμε, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, τις κοινές δηλώσεις.